είμαστε σε μια κρίσιμη περίοδο και νομίζω ότι δεν πρέπει να πάμε εφησυχασμένοι σε αυτή τη διεκδίκηση, γιατί έχει καταλήξει να είναι διεκδίκηση. Παρόλα όλα όσα ακούσαμε πιο πριν και από τους δικηγόρους και από την Δασία του Ξεδωροπούλου, ο Τζαβέθα Σλάμ, όπως είπε και ο Μαρέσου Καβαγιάννης, είναι μάρτυρα στη δίκη της Χρυσής Αυγής. Η δίκη της Χρυσής Αυγής ολοκληρώνεται αυτό το διάστημα. Τέλειο Αυγούστου θα ξέρουμε την ημερομηνία της απόφασης. Και με αυτή την άποψη, μια επίθεση στο Τζαβέθα Σλάμ με τις μεθοδεύσεις τις οποίες έχουν γίνει, τη συνάντηση του Πακιστανού πρέσβη με τον Μιχαλολιάκο, θα είναι ένα πισόπλατο χτύπημα σε αυτή την υπόθεση. Να είμαστε πολύ ξεκάθαροι τι είναι αυτό το οποίο διακυβεύεται. Διότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει εξαπολύσει μια τεράστια προσπάθεια ελέγχου του θεσμού της δικαιοσύνης και ξέρουμε ότι μία από τις πιο κρίσιμες και θα έλεγα ιστορικές αποφάσεις το επόμενο διάστημα είναι η απόφαση για την καταδίκη ή μη, να πέσει στα μαλακά, η συμμορία της Χρυσής Αυγής. Και για μας, ακριβώς επειδή ο Τζαβέθα Σλάμ είναι μια εμβληματική προσωπικότητα του αγώνα ενάντια στο ρατσισμό, του αγώνα ενάντια στη Χρυσή Αυγή, αυτό το αίτημα στις 4 Αυγούστου, μια κακόφημη ημερομηνία, παραπέμπει στην 4η Αυγούστου, δεν παραπέμπει σε κάποια άλλη κατάσταση, εμάς μας ανησυχεί το τι θα γίνει. Και γι' αυτό είμαστε αυτή τη στιγμή μπροστά στο να υπάρξει ένα κύμα συμπαράστασης στο Τζαβέθα Σλάμ. Μιλήσουμε ότι είναι αυτονόητη συμπαράσταση και μόνο αυτά τα οποία ακούσατε πιο πριν. Ο Τζαβέθα Σλάμ είναι ο άνθρωπος που τα έχει βάλει με το Διεθνές Παρακράτος. Το 2005-2006 η βομβιστική επίθεση στο Λονδίνο σήμανε 28 απαγωγές στην Αθήνα. Και να θυμίσω ότι εκείνο το διάστημα είχαν γίνει κι άλλες απαγωγές σε άλλα σημεία της Ευρώπης. Ανθρώπων καταλήξανε να εξαφανιστούν ή καταλήξαν στο Γκουαντάναμο. Μιλάμε ότι η επιχείρηση η οποία έγινε στην Αθήνα εκείνο το διάστημα και για την οποία ύψωσε το ανάστημά της η πακιστανική κοινότητα και ο Τζαβέθα Σλάμ ήταν μέρος του πολέμου κατά της τρομοκρατίας που στοχοποιούσε το αντιπολεμικό κίνημα και η ισλαμοφοβική της αιχμή χτυπούσε κοινότητες σαν την πακιστανική κοινότητα στην Ελλάδα. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα σημείο που δεν του το έχουν συγχωρέσει οι αντίπαλοι του. Άμα μιλάμε για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, την κυβέρνηση της δεξιάς, το βουλγάρικο Go Home ήταν το σύστημα το οποίο ακουγόταν τότε. Ήταν μια κυβέρνηση που έδινε τα αρέστα της από άποψη συμμετοχή στον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας στο πλευρό του Bush, με συμμετοχή με αποστολές στρατευμάτων και όλα αυτά. Και άρα νομίζω ότι είναι μια μεγάλη στιγμή που χρειάζεται να την ξέρει κανείς. Τι του κόστησε. Του κόστησε ακριβώς αυτό το οποίο μας έδειξε πιο πριν και ο Βασίλης ο Παπαδόπουλος, να υπάρχει στο site της Πακιστανικής Πρεσβείας Most Wanted Criminals, Τζαβέθα Σλάμ. Ήταν μια υπηρεσία της Πακιστανικής Πρεσβείας προς τις μυστικές υπηρεσίες και στην κυβέρνηση του Πακιστάν, αλλά ταυτόχρονα ήταν και μια συνεργασία εδώ με τους μηχανισμούς του ρατσισμού που στοχοποιούσαν μετανάστες και πρόσφυγες στις διεκδικήσεις τους. Και νομίζω ότι πρέπει να σταθούμε σε αυτό. Η πακιστανική κοινότητα είναι μια κοινότητα που έχει εμπλακεί πάρα πολύ στους αγώνες εργατικής τάξης και του εργατικού κινήματος. Η Νέα Μανολάδα και η σύγκρουση με τη ρατσιστική εργοδοτική τρομοκρατία δεν θα μπορούσε να είχε οργανωθεί χωρίς τη συμβολή της κοινότητας, της πακιστανικής κοινότητας και του Τζαβέθ και της κοινότητας του Μπαγκλαντές, μαζί με τη στήριξη των συνδικάτων και της αριστεράς. Ήταν μια πολύ μεγάλη μάχη. Να θυμίσω ότι πιο πριν δεν περπατούσαν συνδικαλιστές και αγωνιστές της αριστεράς χωρίς να αντιμετωπίζουν τη βία των ροπάλων, των μπράβων, των φραουλοπαραγωγών που λιμενόντουσαν εκείνη την περιοχή. Ήταν μια συμβολική μάχη που δεν έμεινε μόνο σε αυτή. Το Τζαβέθα Σλάμ και η πακιστανική κοινότητα την είδαμε να πρωτοστατεί στους αγώνες ενάντια στη ρατσιστική εργοδοτική τρομοκρατία και στους απλήρωτους εργαζόμενους. Γενική ανακύκλωση είναι το εργοστάσιο Κώστας Γεωργίου, είναι ο Μαραθώνας, είναι σειρά από εργασιακοί χώροι στους οποίους δώσανε τη μάχη μαζί με τα συνδικάτα αυτής της χώρας. Και νομίζω ότι πρέπει να την
κρατήσουμε πραγματικά αυτή τη διάσταση. Όμως η συμμετοχή της παχυλανικής κοινότητας στον αγώνα ενάντια στον ρατσισμό και στους φασίστες ήταν αναπόσπαστο κομμάτι της επιτυχίας που είχε το αντιφασιστικό κίνημα το 2013, όταν μετά την δολοφονία την ίδια χρονιά του Σαφάτου Λουκμάν και του Παύλου Φίσα, άνοιξε επιτέλους το ερώτημα το ότι δεν μπορεί να έχει ασυλία η Χρυσή Αυγή από την αστυνομία και τους κρατικούς μηχανισμούς. Και άρα φτάσαμε στο να διώκεται η Χρυσή Αυγή. Στις γειτονιές της Αθήνας, του Πειραιά και της Νίκαιας, η παχυλανική κοινότητα ήταν εκεί, όχι μόνο τον Τζαβέτα Σλάμ, απλά αυτοπροσώπος, αλλά και με εκατοντάδες μέλη αυτής της κοινότητας που δυναμώσανε το αντιφασιστικό κίνημα σε αυτή τη χώρα.